24 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πολίτης 107.6. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά, επειδή με ρωτάτε για το τι γίνεται στην Αμερική, βλέπω ότι ο δημοκρατικός Φέτερμαν κερδίζει το ρεπουμπλικάνο τηλεαστέρα γιατρό Μεχμέτος, το φίλο του Ερτογάν που λέγαμε πριν το πρωί, 7 και λίγο μετά στις 7 που συζητούσαμε για τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Και ο Μάριος Μαυρίδης έχει έναν υψιό γνωστό στην Αμερική, τον Μιχάλη Τανούση, βουλευτής Νέας Υόρκης, κυπριακής καταγωγής, επανεκλέγεται για δεύτερη φορά στο βουλευτικό αξίωμα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι γονείς του Αντωνάκης Τανούσης είναι από την Αγία Μαρίνα και είναι και γιος της αδελφής του κυρίου Μαυρίδη, του Μάριου Μαυρίδη, του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τη Σκέτης από την Καρπασία. Συγχαρητήρια στον υψιό σας, κύριε Μαυρίδη. Και επίσης επανεκλέγεται η Νικόλ Μαλιωτάκη, είναι ελληνική καταγωγή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία στηρίζει σταθερά την Κύπρο. Και να ευχηθούμε και σε αυτή, να στείλουμε και σε αυτή τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα που έχουν μια σύνδεση και με την Κύπρο. Πάμε στα αθλητικά, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Παντελής Παντελή. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτη. Σε ακούμε. Δεν έχουμε δράση σήμερα, έχουμε όμως εξελίξεις. Στη διαδικασία για να βρει νέο προπονητή φαίνεται να μπαίνει η διοίκηση του Απόλλωνα, καθώς οι πληροφορίες μετά τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουν τον Νταβίτ Καταλά να είναι κοντά στην έξοδο από την ομάδα της Λεμεσού. Εάν επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες, ο Ισπανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τους Γαλάτιους έπειτα από 3 μήνες, καθώς είχε ανακοινωθεί μόλις στις 12 Αυγούστου ότι είναι ο αντικαταστάτης του Αλεξάντερ Τσόρνικερ. Ισοπαλία με την Καρμιώτησα και το γεγονός ότι η ομάδα της Λεμεσού έμεινε στο πλήρ 10 από την κορυφή, νωρίς το πρωτάθλημα σχετικά, έφερε αντιδράσεις και όπως γίνεται συνήθως την πληρώνει ο προπονητής. Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά κατά την αυριανή ημέρα μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του διαδικτύου ή ακόμα και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση. Χθες είχαμε και τη συνεδρία της ΚΟΠ μεταξύ του Προέδρου της Ομοσπονδίας του κ. Κούμα με τους Προέδρους των ομάδων. Την απόφαση της να προσθεθεί στους πειθαρχικούς κανονισμούς η ποινή για απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων, η οποία θα επιβάλλεται από τον αθλητικό δικαστή, ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΚΟΠ και τα σωματεία εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν με άμεσες ενέργειες το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, με την Ομοσπονδία να ενημερώνει για την απόφαση που έλαβε. Παράλληλα, θα προγραμματιστεί συνάντηση με τον ΚΟΑ και τον αρχηγό της αστυνομίας με σκοπό την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου της κάρτας φιλάθλου, όπως ενημέρωσαν, καθώς και περαιτέρω επεξεργασία ενεργειών και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας που βλέπουμε τελευταία. Χθες είχαμε και την επιστροφή του Πάμπου Χριστοδούλου στους Κυπριακούς Πάγκους, καθώς ανακοινώθηκε από τον Εθνικό Άχνας. Η ομάδα της Άχνας ενημέρωσε επίσης ότι οι συνεργάτες του θα είναι η Ανδρέας Μαυρής και η Ανδρέας Μιχαήλ. Στο φούτσαλ είχαμε χθες αγώνα της Εθνικής. Δέχτηκε βαριά ήττα η Εθνική με 11-0 από την Ισπανία, σε αγώνα για τον πρώτο ομίλο του Main Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απέναντι σε μια υπερδύναμη του παγκοσμίου φούτσαλ, οι διεθνείς μας προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό, όμως ήταν υπεράνω των δυνατοτήτων τους να αποφύγουν τη βαριά ήττα. Όμως σίγουρα οι αγώνες απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους αποτελούν μια σημαντική εμπειρία για τους διεθνείς, οι οποίοι έδωσαν στο ύπεδο τον καλύτερο τους σε αυτό. Όπως είπα, δράση δεν έχουμε σήμερα στην Κύπρο, έχουμε όμως σε διεθνή πρωταθλήματα και κύπελλα σε Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση στην Αγγλία μεταξύ Manchester City και Chelsea. Αυτά είχαμε από την αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Παντελή. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Θα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Ακολουθούν διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με τη Γιώτα Χατζικώστα. Στη συνέχεια, μέχρι τις 11, βασικά καλημέρα σας με Μαρία Ανδρονίκου και Λούι Πατσαλίδη. 12 με 1.